Hello Angels, ό,τι διαφημίζεται είναι πάντα καλό. Τροφή για σκέψη. Beauty, sexy, fashion, nails. Nails. Και όπως προαναφέραμε, το θέμα μας αυτή την εβδομάδα είναι το πόσο θύματα της διαφήμισης μπορούμε να πέσουμε. Η αλήθεια είναι πολύ. Ειδικά όταν βλέπουμε μεγάλες στάρ, γνωστές τηλεπερσόνες της τηλεόρασης, μεγάλες παρουσιάστρες να πιάνουν στα χέρια τους ένα μπουκαλάκι και να λένε διάφορες ερωτήσεις, άκη είναι έτσι, άκη είναι αλλιώς, και εγώ αυτό θα βάζω, και με το που ακούμε ξαφνικά την κάθε μία τηλεγλάστρα να λέει και εγώ αυτό θα βάζω, ξαφνικά στα μάτια μας αυτό έγινε το απόλυτο επαγγελματικό προϊόν. Bullshit θα έλεγα, διότι πολύ απλά τα επαγγελματικά προϊόντα δεν διαφημίζονται έτσι. Και εγώ δεν θα μιλήσω για τα νύχια, θα δώσω παραδείγματα από μεγάλες εταιρείες στο μακιγιάζ που είναι κορυφαίες. Για παράδειγμα, για μένα η κορυφαία εταιρεία στο make-up είναι η Kryolan. Όλοι οι make-up artists την έχουν κορυφή. Δεν την είδα ποτέ να πηγαίνει σε καμία τηλεπαρουσιάστρια πρωινή, σε καμία τηλεπαρουσιάστρια που γεμάτουνε σε Μαριανό Κουτσομπαλό Κουτσουμπόλου βραδινή, δεν την είδα ποτέ να πληρώνει την τάδε τηλεπερσόνα από reality, το τάδε ξεπεσμένο μοντέλο που πριν 10 χρόνια μπορεί να έχει μια καριέρα για να κάνει φωτογράφηση για να αποδείξει ότι τα προϊόντα της είναι καλά. Αντιθέτως, η Kryolan είναι η εταιρεία η οποία βάψανε body paint τους Ολυμπιακούς το 2004, είναι η εταιρεία που δουλεύετε στις περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες, είναι η εταιρεία που δουλεύετε στο θέατρο και όλοι οι επαγγελματίες δουλεύουν με Kryolan. Ανάμεσά τους, MAC, Max Factor, Urban Decay, όλες αυτές οι εταιρείες που είναι επαγγελματικές, όχι ματάκια μου. Δεν θα τις βρεις να διαφημίζονται στην τηλεόραση. Και γιατί όλο αυτό το πράγμα που λέω τώρα, διότι τον τελευταίο καιρό έχουμε μπει επιθετικά στην ελληνική αγορά με κάποια προϊόντα να τα διαφημίζουμε, λες και είναι τυρογαριδάκια. Και πολύ καλά κάνουνε, ξέρουνε ότι ο μέσος Έλληνας το επίπεδό του είναι ό,τι μου πουλήσουν στην τηλεόραση απλά θα το φάω, και παίξαν πάρα πολύ σωστό το παιχνίδι και εγώ τους επικροτώ και μπράβο τους, η κίνησή τους ήταν ματ και η κίνησή τους ήταν ολοσωστή στο θέμα του marketing. Αλλά το marketing για την ευρεία κατανάλωση. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι εκπομπές και αυτός ο τρόπος διαφήμισης που επιλέξα να κάνουν είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζεται η Trident, τα πακοτίνια, οι σερβιέτες, τα απορριπαντικά πλυντηρίου, τα μανού του σούπερ μάρκετ, οπότε δεν απευθύνονται επουδενή επαγγελματικά αυτού του τύπου οι διαφημίσεις σε επαγγελματίες. Γι' αυτό please, εσύ που θες να λύγεις επαγγελματίας, να μην παίζει ρόλο για σένα το αν κάποια εταιρεία τη βλέπεις στην τηλεόραση, αν κάποια εταιρεία έχωσε λεφτά να κάνει πόστερ στο μετρό, στα τρένα, στα λεωφορεία, ξέρω εγώ στα καράβια, ας πούμε, στις οθόνες, ξέρω και εγώ που μπορεί να την είδες εσύ. Το θέμα είναι ότι πολύ καλά κάνει η εταιρεία, κρατάει το brand της δυνατό για ένα ευρύ κοινό. Εντάξει, διαφημίζεται στο πολύ κοινό, έτσι ώστε το πολύ κοινό η πελάτησα να τη γνωρίζει ως πελάτησα, όπως τα γνώριζε και, τι να σου πω για παράδειγμα, τη Φέντα Pop Δοδόνης. Δεν είναι η διαφορά, στο marketing αυτή είναι η όρη. Λοιπόν, εσύ όμως, σαν professional nail artist, σαν professional technician, ονειχοπλάστης, σαν κριτήριό σου θα έχεις πάντα εάν αυτό το προϊόν που αγοράζω έχει τα σωστά certificates, ανακολουθεί τα πρωτόκολλα υγείας και υγειονομικού και αν μου κάνει για τη δουλειά μου, αν μου δίνει το αποτέλεσμα που θέλω. Τώρα, σε μια επαγγελματική χρήση, ουδέποτε ο πελάτης μπορεί να φέρει γνώμη. Γιατί αν ήταν έτσι, όλα τα μεγάλα καλά κομμωτήρια θα βάφανε με τις βαφές του σούπερ μάρκετ, γιατί αυτές διαφημίζονται στα τηλεπρωινάδικα. Και όλοι οι μεγάλοι make-up artists θα μπορούσαν να βάφουν πριν 2 χρόνια με τα προϊόντα μακιγιάζ του Τζάμπο, ο οποίος Τζάμπο έκανε τη μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση για τα προϊόντα του μακιγιάζ. Δεν σημαίνει αυτό όμως τα προϊόντα του Τζάμπο
ο όμιλος Τζάμπο τα διαφήμισε ως επαγγελματικά. Τα διαφήμισε για την κάθε κοπέλα να τα πάρει σπίτι να βαφτεί. Τα κριτήριά μας, όταν είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να είναι επαγγελματικά και να μην επηρεάζονται από οποιαδήποτε τρίκ και τεχνάσματα του μάρκετινγκ που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι στον επαγγελματία. Εύχομαι λοιπόν την επόμενη φορά που θα αγοράσετε να μην αγοράσετε με βασικό γνώμονα το ότι η πελάτησά σας μπορεί να γνωρίζει το μπουκάλι, αλλά με το ότι το μπουκάλι έχει αυτό που ακριβώς χρειάζεσαι για να κάνεις όσο γίνεται πιο σωστά και επαγγελματικά τη δουλειά σου. Εύχομαι και σήμερα να βοήθησα, έτσι. Και αν πιστεύετε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι πραγματικά σημαντικά για τη δουλειά σας, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή εδώ που λέει subscribe ή εγγραφή στα ελληνικά, εδώ κάτω από αυτό το βιντεάκι έχει ένα κουμπάκι. Λέει εγγραφή. Έχει ένα καμπανάκι, άμα θέλετε πατήστε το και αυτό, γιατί έτσι θα παίρνετε πρώτοι και πρώτες όλες τις ενημερώσεις για όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν να μάθεις για την επαγγελματική σου δραστηριότητα ως τεχνίτης νυχιών και nail artist. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας και για την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, Angels, μου να μην ξεχνάτε ποτέ πως η ζωή θέλει χρώμα. Bye bye, Angels!